Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτο. Θα δούμε την ανίχνευση αλδεϊδομάδας. Εδώ. Ξεκινάμε από διάλειμμα νητρικού αργύρου. Αυτή η ελάχιστη ποσότητα είναι, μια σταγόνα παραπάνω δεν πειράζει, είναι υπεραρκετή. Στη συνέχεια, το μυστικό είναι να ρίξω μία ή δύο σταγόνες διελείμματος καυστικού νατρίου, κάτι που δεν προβλέπεται γενικά από κανούς λόγο. Μία-δύο. Δεν το λέμε αυτό. Είναι όμως το μυστικό για να πετύχει το πείραμα όπως θέλω να πετύχει. Στη συνέχεια ρίχνω τόση ποσότητα διαλύματος αμμονίας, ώστε να εξαφανιστεί εντελώς αυτό το ίζημα. Το ίζημα τι είναι? Είναι οξύδιο του αργύρου και όχι υδροξίδιο του αργύρου. Γιατί δεν υπάρχουν υδροξίδια μετάλλων που είναι λιγότερο δραστικά του υδρογόνου. Δεν πρέπει να μου ξεφύγει η ποσότητα της αμμονίας. Αν μου ξεφύγει, θα ρίξω λίγο διάλειμμα νητρικού αργύρου. Εδώ πράγματι μου ξέφυγε και θα το αναπληρώσω εδώ. Εδώ το αναπληρώνω. Είναι προτιμότερο να έχω λίγο ίζημα, όπως εδώ, ακόμα λίγο, παρά να έχω περίσσια αμμονίας. Τώρα, ήδη έχουμε αρκετή ποσότητα και εδώ θα διαλύσω τη γλυκόζη, η οποία γλυκόζη περιέχει αλδεϊδομάδες. Αλδεϊδομάδα μία, στο μόριό της. Το διαλύουμε μέσα. Επομένως, έχω διάλειμμα ενός μόνο ζαχαρίτη σε αντιδραστήριο Tollens. Η όλη διαδικασία ήταν για να δημιουργήσω το αντιδραστήριο Tollens. Τώρα, εδώ, προσέχομαι τυχόν και υπάρχει κάτι έφλεκτο, υνοπνεύματα και τέτοια πράγματα δεν έχω. Εδώ, ανάβουμε την αιστεία υγραερίου και προσέχομαι τυχόν και σκοπεύσω κάποιον άνθρωπο, και σκοπεύουμε το στόμιο, αυτό το θερμένο εδώ ήδη σχηματίζεται κάτω του αργύρου, έτσι, το παίρνω και από εδώ, εδώ και εδώ. Να το. Το κάτω από το αργύρο. Το είδαμε. Τώρα. Εδώ κανονικά τελειώνει το πείραμα, παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά, θα το καθαρίσω λίγο μέσα για να σας το χαρίσω. Ποιος δεν το θέλει? Άρα το θέλετε όλοι. Κλείστε σε παρακαλώ το.